Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Θόδωρου Λιανού «Ευημερία χωρίς ανάπτυξη στην πόλη της Καλαμάτας». Στην παρουσίαση ήταν ο Δημήτρης Φωτόπουλος, μαθηματικός και συγγραφέας, ο δικηγόρος και συγγραφέας Δημήτρης Ζέρβας. Χαιρετισμό απέθυνε ο ίδιος ο συγγραφέας Θόδωρος Λιανός, ενώ το συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Θέμης Κανελόπουλος. Είναι αυτά που καλλιεργήσαμε σε έναν πλανήτη ο οποίος είναι υπερταχυκατευθυνόμενος, εκολαπτώμενος με τη βουλμία της εξουσίας, έχει μια επιβουλευμένη ανταγωνιστικότητα και το σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι δεν έχει ανάπτυξη. Ή τουλάχιστον αυτή η ανάπτυξη δεν είναι η πραγματική, η παραγωγική, η δομική που θα θέλαμε. Χρειόμαστε το κόδωνα του κινδύνου, διότι την τελευταία δεκαπενταετία μπορεί να μειώνεται ο ρυθμός άπτυξης του πληθυσμού, δηλαδή από το 2% έχουμε μία βελτίωση και έχουμε πάει πάντα αυξανόμενος στο 1,2%, όμως η ανάπτυξη έχει μειωθεί, έχει υποδιπλασιαστεί σε κειμένο της 3%. Τώρα δεν μιλάμε σαν χώρες σαν τη δική μας η οποία έχει και ύφεση αντί για ανάπτυξη. Και πανανθρώπινα όλο τον πλανήτη, όπως διατυπώθηκαν στον Αριστοτέλη, τον Επίκτητο και μετά από τον Τζον Στιούαρτ Μιλ και τον Μπέρταντ Ράσελ. Επειδή είναι οικονομικές έννοιες και εγώ είμαι δικηγόρος, έχω κάνει σημειώσεις και πολλές φορές κάνω για αυτά για να μπορώ να έχω ένα συγκροτημένο λόγο. Σχετικά με το βίο τώρα, εμένα με εξέπληξε ο τίτλος από την αρχή. Ευημερία χωρίς ανάπτυξη. Είναι κάτι ακατανόητο. Εγώ δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι μπορούσε να υπάρξει μία ευδαιμονία, ευημερία, χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη σε μία κοινωνία. Η ανάπτυξη κατηγορείται τώρα από πολλούς οικονομολόγους ως αναξιομανία. Βέβαια, η ανάπτυξη ήταν απαραίτητη και είναι απαραίτητη όταν ο πληθυσμός αυξάνει, γιατί αν έχεις έναν πληθυσμό που αυξάνει, πρέπει να έχεις τροφή για τον πληθυσμό αυτό. Ο πληθυσμός βοηθάει στην παραγωγή, αλλά την καταναλύσει κιόλας. Επομένως, η δύναμη που οδηγεί το σύστημα, ας το πούμε, οι δυνάμεις που οδηγούν το σύστημα που ζούμε τώρα, είναι υπερκατανάλωση, αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος, σπατάλη κατά κάποιο τρόπο, είναι καλύτερα να το λέμε σπατάλη, όχι υπερκατανάλωση, παρότι και εγώ υπερκατανάλωση τώρα, και ο πληθυσμός. Οι φερόμενες ως πολύ ανεπτυγμένες κοινωνίες, στην ουσία δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον του πλανήτη. Αν δούμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αμερική και μόνο, αν πάμε κάπου αλλού, δεν ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Αδύνατος ο έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε μια εποχή, μάλιστα, που ο ανταγωνισμός των κρατών χρησιμοποιεί την αύξηση του πληθυσμού για να επιτύχει οικονομικά ή άλλα ωφέλη σε επίπεδο έκτασης γεωγραφικό. Από εκεί και ύστερα, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν επιτευχθεί αυτή η σταθεροποίηση ή η μείωση του πληθυσμού, θα υπάρχει ευημερία. Η μεγιστοποίηση των αγορών είναι το κλειδί της ισορροπίας, αλλά δεν μπόρεσε να αποδείξει στη συνέχεια ότι η ευημερία είναι το αποτέλεσμα αυτών όταν γίνεται σωστή διανομή του πλούτου.